Καταρχήν να πω το εξής, ότι ατόπιμα του κυρίου Φίλη, ναι, εγώ δεν θα μιλήσω πολιτικά, ναι, θα μιλήσω ως γιατρός. Στα 20 χρόνια της ενεργούς ιατρικής την οποία εκτελώ, ναι, τη συμβολή τη θετική των λειψάνων την έχω δει και γι' αυτό ακριβώς δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση και την καύση των νεκρών, γιατί θέλω να υπάρχουν τα λείψανα που με την καύση δεν υπάρχουν. Τι σχέση έχει ο νεκρός, εννοώ ασθενής, με τον Άγιο και το λείψανο? Το ποιος θα γίνει Άγιος, ποιος το ξέρει και ποιος είναι. Ο Θεός το ξέρει. Το ποιος θα... Γι' αυτό είπα και για την καύση θα... έχω την άποψη ότι, ναι, δεν πρέπει να γίνεται, γιατί πρέπει να υπάρχουν τα λείψανα. Ναι. Εγώ στην ιατρική πράξη, στα 20, ναι, χρόνια, ως γιατρός, ας μου το επιτρέψει ο κύριος Φίλης. Δηλαδή χωρίς το λείψανο δεν γίνεσαι Άγιος. Ένα λεπτό. Δεν το ξεκαθαρίσαμε. Είπα το εξής. Ναι. Είπε κάπου στη δήλωσή του ότι το θαυματουργικό κομμάτι των λειψάνων, ναι, δεν το έχω δει. Ναι. Λέω λοιπόν. Ότι εσύ εγώ το έχω δει. Είσαι γιατρός. 20 χρόνια. Εδώ μαζί σου, τελείως. Λέω πολιτικά τώρα. Ναι. Στο θέμα της καύσης. Προτιμώ να μην υπάρχει καύση, γιατί το λείψανο, αν υπάρχει καύση, δεν θα υπάρχει λείψανο. Θα πρέπει... Εγώ το λείψανο, τη θετική του συμβολή δεν έχω δει. Περίμενε. Σε κάθαρα μιλάω. Περίμενε. Λέω μια ομολογία. Θα πει αυτοί ζουν μια ομολογία 20 χρόνων. Με 18 ώρα ιατρία που τα γνωρίζεις μέχρι σημερώματα, από τη συμβολή των λειψάνων τη θετική την έχω δει. Δεν στέκομαι μόνο στο αυτό που φτάνουμε στο, όταν εμείς οι καρδιολόγοι φτάσαμε στο αμήν που λέμε Παναγία μου και Θεέ μου, που όλοι το λέμε. Άρα λοιπόν κάποιος πιστεύει στα λείψανα, άλλος με τη λογική του λέει αυτό δεν γίνεται, αλλά εάν έχεις κάποιον απέναντί σου που το πιστεύει, στέκεις εκεί. Και να σου πω και κάτι άλλο. Το να πιστεύεις στα λείψανα δεν είναι πιστεύω στα λείψανα. Είναι πιστεύω στη δυνατότητα αγιοποίησης. Πριν από το λείψανο είναι η δυνατότητα ενός ανθρώπου να αναχθεί σε κάτι το οποίο είναι υψηλότερο από την ηλική του φύση. Θα σου πω το εξής. Τώρα τι να λέμε, τέτοιες ώρες και ποια λόγια. Η καθηγήτρια μου, ναι, εξαιρετική λοιμοξιολόγος, η καλύτερη στην Ελλάδα, ναι, και το γνωρίζεις, είχε πάει στο παιδόν και στα παιδάκια με το AIDS. Ναι. Και τα κοινώνησε. Κοινωνήσανε. Και μετά λέει, τη λέει ο παπάς, λέει να κοινωνήσεις κι εσύ. Όλοι οι γιατροί εμείς τρελαθήκαμε. Λέω αμάν τώρα. Mm-hmm. Ξέρεις, μεταδίδεται, ναι, το σάλιο. Και είπε ότι κοινωνώ, ναι, διότι πιστεύω ότι η δύναμη του Θεού θα με κάνει να μην κολλήσω, παρόλο ότι υποστημονικά λέει ότι θα κολλήσω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχω ακούσει. Είναι μια μαρτυρία. Την οποία είναι. Αλλά αυτό μην το κάνουμε όμως σπέκουλα πολιτική, Μισολογιαννάκης εναντίον Φίλη και ιστορίες, τώρα, συγγνώμη, ψηφοδηρία και τέτοια. Oh.